Τα συγχαρητήριά του για την κατάληψη της Ουκρανικής Αυντίβκα έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Υπουργό Άμυνας της χώρας Σεργέη Σοϊγκού. Это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать, это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным. И личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами. Ο Σεργέη Σοϊγκού ανακοίνωσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι Ρώσοι κατέλαβαν και το χωριό Κρίνκι στη Χερσόνα, κάτι που διέψευσε άμεσα ο Ουκρανικός στρατός. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνίπερου. Οι αναφορές του Σεργέη Σοϊγκού είναι παραποίηση των γεγονότων. Παράλληλα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα 13 από τα 19 drones και τον έναν από τους 6 πυράβλους που εξαπέλυσε η Ρωσία, τονίζοντας ότι οι υπόλοιποι δεν βρήκαν τους στόχους τους. Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες κυρώσεις των ΗΠΑ λόγω του θανάτου του Ναβάλνη. It's clear that President Putin and his government are responsible for Mr. Navalny's death. In response to President Biden's direction, we will be announcing a major sanctions package on Friday to hold Russia accountable for what happened to Mr. Navalny. Ωστόσο, ο Τζον Κίρμπι δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις. Ανέφερε απλώς ότι θα αφορούν σίγουρα τόσο τα 2 χρόνια των συγκρούσεων στην Ουκρανία, όσο και τον θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη. Η Γιούλια Ναβάλναγια ζήτησε ξανά να παραδοθεί ισορρός του Αλεξέη Ναβάλνη στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι διαφορεί για τις δηλώσεις του Κρεμλίνου για την ίδια. Δεν με νοιάζουν τα σχόλια των εκπροσώπων του δολοφόνου και τις δηλώσεις μου. Δώστε πίσω τη ισορρό του Αλεξέη και αφήστε τον να τα βγει με αξιοπρέπεια και να τον αποχαιρετήσει ο κόσμος. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ξεκινά νέα ποινική έρευνα κατά του αδερφού του Αλεξέη Ναβάλνη, Όλεγκ, ο οποίος είχε ήδη συμπεριληφθεί σε λίστα καταζητουμένων της Μόσχας για άλλη υπόθεση. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοίωσε τον εαυτό του με τον Αλεξέη Ναβάλνη, όταν ρωτήθηκε πώς θα αποπληρώσει τα 355 εκατομμύρια δολάρια μετά την καταδίκη του στη Νέα Υόρκη για απάτη. This guy ruled that I was guilty before the trial started. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ναβάλνη πολύ γενναίο άντρα και σχολίασε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μια κομμουνιστική χώρα.